Πριν λίγο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφασή της, κατέθεσε στη Βουλή πρόταση μομφής της κυβέρνησης. Η πρόταση μομφής είναι με αφορμή τη σημερινή ολοκλήρωση του πραξικοπήματος της κυβέρνησης ενάντια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ο δεύτερος όμως λόγος έχει να κάνει με την αδυναμία της κυβέρνησης Σαββαρά Βενιζέλου να διαπραγματευτεί με την Τρόικα και στην υποχώρηση αυτής της εθελόδουλης κυβέρνησης στις θρασίτατες απαιτήσεις της Τρόικας για να ληφθούν νέα μέτρα σφαγιαστικά σε βάρος των μισθών, των συντάξεων, των εισοδημάτων του ελληνικού λαού και για νέους φόρους που θα τον επιβαρύνουν δυσβάστακτα. Με αυτή την έννοια θα δώσουμε μια πολύ μεγάλη πολιτική μάχη μέσα στις επόμενες 3 μέρες στη Βουλή. Δεν μας αρκεί να τοποθετηθούμε ακόμα και με τον πιο σκληρά πολιτικό, αντιπολιτευτικό τρόπο απέναντι στην κυβέρνηση, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλες δυνάμεις της αριστεράς, είτε αντιμνημονιακές δυνάμεις. Θέλουμε τον αγώνα του ελληνικού λαού, θέλουμε τον αγώνα των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων. Τους καλούμε όλους και όλες στους δρόμους και στην σημερινή κινητοποίηση για αλληλεγγύη στους εργαζόμενους απολυμμένους της ΕΡΤ, αλλά και στην αυριανή μεγάλη κινητοποίηση το απόγευμα στα Προπύλαια, που διοργανώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μαζί με τους εργαζόμενους του δημοσίου στα πανεπιστήμια και στους άλλους τομείς του δημοσίου που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα απολύσεις. Όλοι και όλες στους δρόμους.